Any ideas? Τέλεια. Καλώς όρισες στο συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, όπως βλέπεις εδώ έχουμε έναν κύριο ψάρι και αυτός ο κύριος ψάρις πραγματικά ήτανε, μας κοίταζε face to face. Κοίταξε εδώ, κοίταξε περιέργεια. Κοίταξε περιέργεια πώς θα σε κοίταζε μία γάτα, ένα σκύλος, ένα οποιοδήποτε άλλο ζώο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε αυτό το ζώο. Αν δεν κάνω λάθος είναι σκάρος, correct me if I'm wrong. Και εδώ έχουμε το περιβόητο χταπόδι. Είναι αυτό που λέμε σε είδα και χλώμιασα. Αυτό το χταπόδι έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο είναι σε μια σούπερ μυστική παραλία της Τίνου. Για λόγους μυστικότητας δεν μπορώ να την αποκαλύψω. Παρ' όλα αυτά, κοίταξε πόσο καθαρό είναι το νερό. Φιλμάρουμε αυτή τη στιγμή με μια κάμερα του 2016, aka GoPro 4 Black Edition. Και κοίταξε τι ωραίο που είναι αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να πούμε πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο χταπόδι. Ξέρω ότι το ζάλισα, ξέρω ότι κάποιες φορές φοβήθηκε. Και σε καμία περίπτωση δεν ήταν η πρόθεσή μου να το εξοικειώσω με ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση. Ξέρω... Κοίταξε τώρα. Κοίταξε. Έχεις... Ο κύριος Ψάρης. Ο κύριος Ψάρης ήρθε να δει την κάμερα. Και ήρθε και ένας άλλος κύριος Ψάρης. Να τους είναι ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, για τον κόσμο που λέει ότι... ναι, εγώ τα ζώα, ας πούμε, τα... Της ξηράς, ας πούμε, τα σέβομαι, δεν τα τρώω. Αλλά τα ψάρια... Γιατί τα ψάρια, ας πούμε, τα χταπόδια, τα καλαμάρια, τη γανιτά, αχ, είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο θα σε βάλει στη διαδικασία να αναθεωρήσεις τις επιλογές σου και να δεις ότι επειδή ζουν σε νερό, επειδή έχουν βράχια, δεν υστερούν σε τίποτα από όλα τα υπόλοιπα ζώα, νιώθουν πόνο, αποφεύγουν το κίνδυνο, είναι περίεργα, δεν υπάρχει η παραμικρή ανάγκη για να τα φάμε. Κοίταξε τώρα, νομίζεις ότι βλέπεις τον Νέμο, ξέρω εγώ, τον Νίμο, Νέμο, κοίταξε εδώ. Λοιπόν, αυτό. Κοίτα, κοίτα την περιέργεια. Δηλαδή, δεν σου πάει η καρδιά και θα μου πεις, ναι, αυτό το ψάρι δεν το τρώμε κιόλας. Τι πάει να πει αυτό. Όλα τα υπόλοιπα ψάρια, αν είχαν την ευκαιρία να δουν αυτή την κάμερα και να συναστραφούν με αυτό το κομμάτι, τα είχαν κάνει. Να, ο σκάρος, πάλι. Δηλαδή, αν είναι σκάρος, φίλε, αν είσαι κάτι άλλο, λυπάμαι. Αν δεις αυτό το βίντεο, λυπάμαι που σε είπα σκάρο, ενώ δεν ήσουν σκάρος. Λοιπόν. Αυτό το είδος ψαριού που περνάει με τη ρίγα, να το, αυτό ακριβώς το είδος. Ήταν το πρώτο ψάρι που είχα σκοτώσει όταν έκανα ψαροντούφεκο και μπορώ να σου πω ότι είχα βάλει τα κλάματα. Ο πατέρας μου δεν ήξερε καλύτερα, εγώ δεν ήξερα καλύτερα το ότι είχα βάλει τα κλάματα. Δεν μου είχε πει τίποτα, ήμουν 7 χρονών την πρώτη φορά που έκανα ψαροντούφεκο ή 8, κάτι τέτοιο. Και θεωρούσα ότι ήταν ok. Δεν είναι ok. Στην προηγούμενη περίπτωση, κοίτα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, εγώ τώρα κοιτάζουν όλα αυτά τα ψαριά επάνω, γιατί εγώ είμαι από πάνω και έχω αφήσει την κάμερα. Κοίταξε. Δηλαδή, κοίτα. Δεν είναι τρομερό. Δηλαδή, για τον κόσμο που δεν αφιερώνει χρόνο να δει και να παρατηρήσει. Και ναι, θα μου πεις, ok, δεν είχες καταλήξει σε αυτό το βίντεο. By the way, στο background, δεν ξέρω αν το διακρίνεις, είναι ένα χταπόδι. Δεν φαίνεται όλες τις ώρες. Αυτό το φύκι για κάποιο λόγο, τι να σου πω τώρα, ήθελε να είναι σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτό το χταπόδι έχει κρυφτεί, έχει τρομάξει. Στην αρχή αυτού του κομματιού φαίνονταν πολύ περισσότερο. Σε λίγο θα φαίνεται ακόμη πολύ περισσότερο. Και πραγματικά αυτό το χταπόδι με έμαθε. Δηλαδή, κοίτα. Ρε φίλε, αυτό το ψάρι εκτός ότι είναι πανέμορφο. Κοίτα. Είναι υπερβολικά περίεργο. Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε σε είδα και χλώμιασα. Και εδώ ξαναφήνω την κάμερα επίτηδες. Είναι στο κομμάτι που είναι το χταπόδι, αλλά θα την αφήσω πιο μακριά και εγώ θα απομακρυνθώ. Προσπαθώ να κάνω κάτι σαν block με τις πέτρες, ώστε το χταπόδι να μπορεί να αράξει εκεί μόνο του. Και εγώ να είμαι πιο μακριά, βλέποντας το από μακριά. Βλέπεις τώρα ποιο είναι το καμουφλάζ του χταποδιού. Μέσα σε δευτερόλεπτα, πήγαινε το βίντεο πίσω. Αν θέλεις να το ξαναδείς, πήγαινε το βίντεο πίσω. Η σκόνη θα πέσει, θα καταλαγιάσει, όπως λέμε. Όπως έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, να το. Αυτό ακριβώς λέω. Είναι αυτό που λέμε το σε είδα και χλώμιασα. Και εδώ έρχομαι για να δω την κάμερα, ότι η κάμερα γράφει. Και ναι, λυπάμαι που τρόμαξα. Κοίτα, με το που φεύγω, έφυγε ο μαλάκας. Ναι, έφυγε. Έλα, βγες. Αυτό το ψάρι, πώς να σου το πω, με έχει ερωτευτεί. Και κοίταξε πόσο αλλάζει το καμουφλάζ του. Για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο βασικά. Αυτό είναι επίσης ένα από τα πιο όμορφα ψάρια που μπορείς να δεις εδώ πέρα. Όλα τα ψάρια έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό είναι πιο πολύχρωμο, όμορφο αν θέλεις.
So what. Δηλαδή, αν θες να βρεις λεπτομέρειες ομορφιάς, μπορείς να βρεις πάρα πολλές. Αν θες να βρεις λεπτομέρειες ομορφιάς για να μην τα φας, όχι. Η ομορφιά δεν είναι χαρακτηριστικό για το να μην φας ένα ζώο το οποίο δεν έχει καμία απολύτως ανάγκη να φας. Δεν θα ήθελες να είσαι στη θέση του. Δεν είσαι λιοντάρι, δεν είσαι ίαινα, δεν είσαι αρπακτικό πουλί. Είσαι άνθρωπος. Okay. Και έχεις την επιλογή, ξέρεις. Έχεις την επιλογή. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό το χταπόδι, το οποίο το λέω βάσει αυτού που είδα, ότι αυτό που βγάζει για να πνέει, ρε φίλε. Φύγε, ρε φίκη. Φύγε, ρε φίκη. Έφυγε, ρε φίκη. Λοιπόν, είναι τρομερό, έτσι, αναπνέει σε εισαγωγικά από αυτό το κομμάτι που έχει εκεί πέρα, αυτό το σωληνάκι. Να το, να το, να το, να το, να το. Κάνει την πλύση του με το νερό. Λοιπόν, αντιλαμβάνουμε τώρα έβγαλε ακόμα περισσότερα, επίσης παρατήρησε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες στο καμουφλάζ του και μιμείται την όλη φάση. Μιμείται το που βρίσκεται και αντιλαμβάνουμε ότι παίρνει πάρα πολύ συγκέντρωση. Γι' αυτό και όταν καταστραφεί σε πολλά εισαγωγικά το καμουφλάζ του, το συγκεκριμένο χταπόδι αφήνει οποιοδήποτε καμουφλάζ, ασπρίζει τελείως, παίρνει το στάνταρ χρώμα, αν θέλει, τη στάνταρ μορφή του. Και σου λέει, φίλε, εδώ είμαι. Ξέρω, θες να τις παίξουμε. Έλα να τις παίξουμε. Εγώ θα σε περιμένω. Βλέπεις, ειλικρινά βλέπεις πόσο καθαρό είναι αυτό το νερό. Πόσο καθαρό είναι αυτό το νερό. Δηλαδή, είναι ένα υπερβολικά σπάνιο φαινόμενο να έχεις τόσο καθαρό νερό στην παραλία. Και αν θυμάμαι καλά, η μόνη φορά, ας πούμε, που δεν ήταν ακριβώς. Δεν είχε ακριβώς βρωμιά η θάλασσα, ήταν αυτό που λέμε ο καιρός προς τα μέσα. Οπότε λόγω ότι είναι κοντά στη Μύκονο, δεν θα σου πω πού ακριβώς είναι σε σχέση με τη Μύκονο, αγαπητέ, αλλά λόγω ότι είναι κοντά, γενικά έχει διέλευση πλοίων από παντού, όσο επιτοπλίστων. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια στιγμή θα φέρει διάφορα κατάλοιπα, αν το θέλεις μέσα. Και κοίταξε αυτή τη στιγμή αυτό το χταπόδι. Για τον κόσμο που δεν έχει έρθει ποτέ σε αυτή την. Δεν ξέρω, δεν είχε ποτέ αυτή την εμπειρία. Προσωπικά, εγώ αυτό το χταπόδι το βλέπω από επάνω. Τώρα είναι. Ακόμα, βλέπεις, τώρα πλησιάζω και ο χαζός εγώ το ενοχλώ κατά μία έννοια, γιατί θέλουμε να δούμε τι ακριβώς κάνει. Εγώ από ψηλά δεν μπορούσα να δω. Τώρα μιλάμε στα 3-4 μέτρα το πολύ. Μπορεί και κάτι λιγότερο. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Νομίζω 3-4 είναι 5, δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, βλέπεις πώς συμπεριφέρεται και. Αν δεν κάνω λάθος, λίγο πιο δίπλα ή λίγο πιο μετά είχε διάφορα κοχύλια. Είχα βρει ένα καβούκι, σε κάποιο άλλο βίντεο θα το ξαναδούμε, από κάβουρα. Δηλαδή, λίγο πολύ βλέπεις τι τρώνε τα χταπόδια. Θα είναι κάποια κοχύλια τα οποία θα είναι ανοιγμένα, θα είναι κάποιες γυαλιστερές, κάποιες πεταλίδες, κάτι όμως θα έχουν, κάποιο καβούρι. Επίσης, σε ένα άλλο βίντεο είδα ένα τρομερό καβούρι. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται από αυτή την κάμερα. Νομίζω ότι θα φαίνεται ιδιαίτερα καλά, διότι. Ξαναλέω, το νερό ήταν υπερβολικά καθαρό όλες τις μέρες. Υπερβολικά ήρεμη θάλασσα. Επίσης, όχι όλες τις μέρες. Είναι ο Τίνος, αν δεν το ξέρεις, είναι ένα νησί. Είναι η Τίνος και όχι η Τίνο. Και πολλά πολλά hint. Είναι αυτό το πράγμα που έχει υπερβολικά πολύ αέρα. Και όταν έχει πολύ αέρα, δεν περνάς ιδιαίτερα καλά. Έχει αυτό που λέμε το αμοθύλα, η κουνούπια, όταν θα είσαι σε μια παραλία που έχει άμμο. Ή αν δεν σε μια παραλία που έχει βοτσαλάκια, πιθανότατα να έχει κύμα. Το οποίο βέβαια δεν είναι, ξέρεις, το ένα δεν είναι ρίτο άλλο σε μια παραλία με άμμο, μπορεί να έχει και κύμα επίσης. Anyway, έχει αέρα όμως. Βλέπεις, όσες φορές έρχομαι κοντά σε αυτό το χταπόδι, αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, κρύβεται, αμήνεται, όπως θα έκανε π.χ. ένας φοβισμένος σκύλος, μια φοβισμένη γάτα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα και τον κόσμο που έχει μπει στη διαδικασία να αναγνωρίσει τη θέληση, το σεβασμό προς τη ζωή για όλα τα ζώα εκτός των θαλάσσιων ζώων δείξει τον ίδιο σεβασμό που δείχνει. Είναι πραγματικά αξιέπαινα, είναι αξιόλογα παρατήρησης και σεβασμός ως προς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Δηλαδή έχουμε καταστρέψει ένα πλανήτη όταν μπαίνεις ειδικά στην ενέργεια του να πεις ότι ξέρεις κάτι θα βγάλω αυτό το ζώο από το φυσικό του περιβάλλον, από τη θάλασσα και θα το σκοτώσω για να το φάω, το οποίο ξαναλέω δεν υπάρχει το παραμικρό δεν υπάρχει η παραμικρή ανάγκη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σκέψη που βλέπω το βίντεο μετά και λέω μα δεν ξέρει φίλοι, πρέπει να το αφήσει λίγο να ράξει, ξέρω εγώ καλό το βίντεο αλλά άστο και λίγο να πάρει να κάνει το κομμάτι του.
Επίσης το ξαναπετύχαμε. Θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο για το συγκεκριμένο, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό timelapse για το συγκεκριμένο. Και εδώ είναι η άλλη μεριά, είναι το κοχυλάκι που έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, be kind to every guy, είσαι ευγενικός σε όλα τα είδη. Το kind και το kind, ξέρεις, είναι η διπλή λέξη που χρησιμοποιείς. Λοιπόν, είναι απίστευτο ζώο, απίστευτα ψάρια, απίστευτα χρώματα. Ακόμα και η μικρή σπάρη, αυτό το πράγμα που είναι με τις δύο ρίγες, ή κάτι ψιλοσαργή που φαινόντουσαν πίσω, που ήταν μικρή σε ηλικία και ασφαλής από τους, ξέρεις, ανεγκέφαλους ψαραντουφεκάδες, όντας και εγώ ένας. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και όποιος πει το τι είναι νόστιμο, θα επικαλεστώ κάτι πάρα πολύ απλό. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, τύπου serial killers, που λέγανε ότι οι άνθρωποι είναι νόστιμοι. Η νοστιμιά δεν ορίζει τι είναι ηθικό και τι δεν είναι. Εδώ το χτοποδάκι, δηλαδή άσπρισε χλώμια, σε σου λέει φίλε φύγε, θα τις παίξουμε. Και παρόλα αυτά με ψηλοάφησε να το αγγίξω. Το άγγιξα. Λοιπόν, χάρηκα που έφτασες μέχρι το τέλος του βίντεο. Go vegan, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον πλανήτη που έχουμε καταστρέψει και τα ζώα που έχουμε σκοτώσει για να φάμε μέχρι σήμερα, δικαιολογώντας τη γεύση, δικαιολογώντας το ως επιλογή. Δεν είναι επιλογή, η γεύση δεν είναι αρκετή. Μέχρι την επόμενη φορά το λέμε πάλι. Φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατάτε το notification bell για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media από κάτω και μπορείτε να υποστηρίξετε το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.